θέμα πολύ σοβαρό και επίκαιρον εις τα σημέρας μας αυτά που διερχόμεθα. Λοιπόν, είναι το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Πώς πρέπει να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία και τι είναι η Θεία Κοινωνία, να τα δούμε με λίγα λόγια, βάσει της Αγίας Γραφής. Πρώτον, όποιος καπνίζει να μην πλησιάσει το Άγιο Θυσιαστήριο, το Άγιο Ποτήριο. Όποιος καπνίζει να μην πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο. Γιατί? Διότι έχεις τον Χριστό στο στόμα σου και του βάζεις και το τσιγάρο του Χριστού στο στόμα. Μπορεί να δεις μια εικόνα τώρα του Χριστού με το τσιγάρο? Μπορεί να δεις αυτό το πράγμα? Έχεις αντοχή να δεις αυτό το πράγμα? Και όμως είναι ο Χριστός στο στόμα και βάζει και το τσιγάρο. Μόλις φύγει από το Άγιο Ποτήριο πηγαίνει στον Τρισκατάρα τον από την άλλη μεριά. Λοιπόν, απαγορεύεται αυστηρά. Το άλλο το οποίο έχουμε αμέσως είναι ότι χωρίς νηστεία και προετοιμασία δεν μπορείς να έρθεις στο Άγιο Ποτήριο. Η νηστεία είναι επιβεβλημένη. Να κάνεις μία νηστεία, όταν υπάρχει νηστεία επισήμως από την Εκκλησία, να την κάνεις την νηστεία σου αυτή. Όταν δεν υπάρχει και θέλει να κοινωνήσει, όποιος θέλει να κοινωνήσει, επί παραδείγματος σήμερα είναι Κυριακή, λέγει την ερχόμενη Κυριακή θέλω να κοινωνήσω. Ένα πρώτο ερώτημα. Όλες τις νηστείες του κόσμου, της χριστιανικής πίστεως που πιστεύουμε τις έχει κάνει στον χρόνο, όλο τον χρόνο. Τετάρτες, Παρασκευές, 15 Αύγουστα, Χριστούγεννα, Πάσχα, τις έχει κάνει όλες τις νηστείες. Δηλαδή είναι άνθρωπος της νηστείας, είναι άνθρωπος που κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή προσέχει να μην τρώει αρτήσιμα, διότι υπάρχει και τούτο. Τετάρτη τρώνε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τρώνε κρέας, Πέμπτη νηστεύουν. Πώς τα φέρνει ο διάβολος, με τι τρόπο? Ερχόμεθα στην Παρασκευή, Παρασκευή τρώει κρέας, και το Σάββατο νηστεύει. Πράγματα τα οποία είναι ανάποδα. Το λοιπόν, εάν ο άνθρωπος ο οποίος νηστεύει όλο τον χρόνο, όλες τις νηστείες, αλλά θέλει να κοινωνεί και το σώμα του Κυρίου, τότε επιτρέπει το εξής η θρησκεία μας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη την νηστεύουμε, Πέμπτη, Παρασκευή την νηστεύουμε, Σάββατο, Κυριακή νηστεύει, θα κάνει λευκή νηστεία. Δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη θα κάνει λευκή νηστεία. Θα φάει ψάρι δηλαδή, θα φάει τυρί, διότι νηστεύει όλο τον χρόνο. Του μένει η Παρασκευή και η Τετάρτη και το Σάββατο προετοιμάζεται και κοινωνεί. Δεν χρειάζεται πολύ νηστεία εις αυτόν που νηστεύει όλον τον χρόνο. Διότι είναι άνθρωπος της νηστείας, είναι άνθρωπος της προσευχής, είναι άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό. Και ο Θεός ευλογεί αυτό το πλάσμα και του δίδει και τη χάρη του και κάνει και τη Θεία Κοινωνία. Φεύγουμε από αυτό. Ξεκινά ο κόσμος και έρχεται να κοινωνήσει και ξεχνά ένα πράγμα πολύ σοβαρό το οποίο δεν το φροντίζει. Δηλαδή, δεν φτάνει ότι λέμε τόσα αισχρόλογα, λέγουμε τόσα κουτσομπολιά, λέγουμε τόσες κατηγορίες, λέγουμε όλα αυτά. Έχουμε και το φαγητό στο στόμα και δεν σηκωνόμεθα την Κυριακή ημέρα να πλύνουμε το στόμα μας και να πάμε να κοινωνήσουμε. Πλύνε το στόμα σου, παιδάκι μου. Είσαι μωρό. Είσαι άνθρωπος με μυαλό. Θα πλύνεις το στόμα σου να είναι καθαρό τουλάχιστον, να μην έχει τα φαγητά μέσα. Ξέρετε τι έχω συναντήσει. Αλλά εκείνα τα οποία συνήθισα είναι άλλα.
Εκείνα ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Έτρωγε το πλάσμα και κρέας, έτρωγε και αρτίσιμο, είχε και το φαγητό στο στόμα του, αλλά εγώ τον εκκοινωνούσα, διότι δεν ήξερα από ύστερα από μία ώρα να θα ζει. Ας την άλλη ημέρα να θα ζει. Και δεν μπορούσα να κρατήσω αυστηρά ένα πλάσμα που είναι πάνω στο κρεβάτι το πόνο. Αλλά εμείς, δόξα σε ο Θεός, όταν κινούμεθα, γιατί να μην προσευχόμεθα, γιατί να μην προσευχόμεθα, γιατί να μην προετοιμαζόμεθα. Πάμε παρακάτω για να δούμε κάτι άλλο. Όταν θα κοινωνήσουμε, υπάρχει ακολουθία της Θείας Κοινωνίας. Να την έβρουμε την ακολουθία αυτή, όταν θα κοινωνήσεις, υπάρχουν μικρά βιβλιαράκια τα οποία σου γράφουν. Όταν θα κοινωνήσεις, θα κάνεις αυτήν την προσευχή όλοι, όλοι, όλοι. Και θα είσαι έτοιμος την επόμενη ημέρα να κοινωνήσεις και μόλις κοινωνήσεις αμέσως να ευχαριστήσεις τον Θεό. Όχι να το βάλεις στα πόδια. Θυμούμε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ. Ερχόταν η Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη έπρεπε να συγχωρηθούμε νύχτα, η ώρα μία τα μεσάνυχτα, να κάνουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τη Μεγάλη Πέμπτη, η οποία είναι μακροσκελής η Θεία Λειτουργία, και να έχουμε το Άγιο Ποτήριο έτοιμο, έτοιμο, μήπως έρθουν οι αχρίοι δούλοι, οι αχάριστοι δούλοι, να κοινωνήσει και να φύγει. Τι νόμιζες, μαγειριόν είναι. Και θέλεις, σέρβιρε μου το φαγητό. Ξέρετε τι μεγάλα πράγματα, τι ελλείψεις έχει ο χριστιανός, η θρησκεία μας. Πόσος κόσμος είναι μέσα στην άγνοια, περπατεί μέσα στην άγνοια, μέσα στην καταστροφή, μέσα στο θάνατο. Διότι τι λέει ο Θεός, όποιος κοινωνεί ανάξια, λέγει, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αμέσως λέγει ασθενεί, πέφτει στην ασθένεια ή πεθαίνει. Διότι είναι πυρ, λέγει, το οποίο κατακαίει τον άνθρωπο ο οποίος είναι ανάξιος να κοινωνήσει. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι τίποτε το οποίο το βλέπεις και το αποστρέφεσαι. Δεν το βλέπεις, το πιστεύεις. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το σώμα και τούτο είναι το αίμα του Κυρίου. Δεν θα παρουσιάσει μπροστά σου ο Θεός και να πει εγώ είμαι εδώ. Εσύ πιστεύεις. Ο Θεός είπε στο Θωμά ότι με είδες, λέει, με άγγιξες, με ομολογείς ότι είμαι ο Θεός, ο αληθινός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Τι να τα κάνω. 8 μέρες σου έλεγαν οι άλλοι οι μαθητές ότι οράκαμε τον Κύριο, δεν επίστευες. Τώρα που με είδες, ομολογείς ότι είμαι ο Θεός. Ωραία. Δεν θα σου δώσω όμως κάτι το οποίο θα δώσω σε εκείνους που δεν με βλέπουν. Θα σου δώσω τον μακαρισμό. Τον μακαρισμό δεν θα τον πάρεις, του λέει. Θα τον δώσω σε εκείνους που δεν θα με δουν και θα με πιστέψουν. Αυτό είναι. Εσύ με είδες και με πιστεύεις. Εγώ θα μακαρίσω όμως εκείνους που δεν με βλέπουν και με πιστεύουν. Αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε ως χριστιανοί, ως άνθρωποι του Θεού, και το άλλο το οποίο πρέπει να ερευνήσει ο καθένας μέσα του είναι να δει ποιος τον μισεί, ποιος τον μισεί, ποιος τον αδίκησε, ποιος το έκανε κακό, να μην έχει μέσα του τίποτα, να το αφήσει όλα στο Θεό, να τα συγχωρέσει ο Θεός και να το βάζουμε σε εκείνον που μας αδικεί, που μας κατατρέχει, που μας συκοφαντεί, που μας καταδιώκει. Να τον βάζουμε πρώτον στην προσευχή μας, το όνομά του στην προσευχή μας, πρώτο. Και όταν το κάνουμε τούτο, ο Πανάγαθος Θεός έχει να μας δώσει δυο στεφάνια. Έναν ότι κάνουμε προσευχή και έναν ότι παρακαλούμε το για τον εχθρό μας. Κάνουμε δύο στεφάνια μέσα. Και να μην έχουμε τίποτε εναντίον του. Το έκανε, τον έβαλε ο Σατανάς, το έκανε. Τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε να κρατούμε κακίαν τώρα γιατί το έκανε. Το έκανε. Θα είμαστε προσεκτικοί να μην τον πλησιάσουμε, να μην τα ξανακάνει, ξαναμπεί κι άλλο στην κόλαση. Διότι όταν κάνει κάτι μπαίνουμε στην κόλαση. Τουλάχιστον τον αφήνουμε ήσυχο, να μην τον μας ξαναδεί και να αρχίσει να
γκρινιάζει και να εχθρεύεται και να κάνει. Άστε το. Να τον παρακαλούμε τον Θεό να τον φωτίσει. Δια τούτο εν ημίν ασθενείς και κοιμούνται ικανοί, λέγει το Ευαγγέλιο. Ας εξετάσει έκαστος τον εαυτόν του, λέγει, πρώτα και ήτα εκ του άρτου εστιέτου και εκ του ποτηρίου πεινέτου. Να εξετάσεις τον εαυτό σου πρώτα. Έχεις ειρήνη, να έχεις γαλήνη, να έχεις ανεξικακία, να έχεις συγχωρετικότητα, να έχεις προετοιμαστεί, είσαι έτοιμος. Κοίταξε τον εαυτό σου. Και όταν κοιτάξεις τον εαυτό σου και είσαι έτοιμος σε αυτά, πήγαινε, λέγει, να κοινωνήσεις. Διότι ο Ιούδας, ως την ώρα που έκανε το μυστικό δείπνο ο Κύριος μας, ως την ώρα που έκανε το μυστικό δείπνο, ο Ιούδας ήταν μετά των άλλων μαθητών. Όταν όμως εκάθισε στο μυστικό δείπνο, τότε έτρωγαν με το χέρι του τα πλάσματα. Δεν έτρωγαν με τα πυρούνια, δεν υπήρχαν πυρούνια. Και ο γλυκύτατος Ιησούς έβαλε το χέρι του μέσα στο πιάτο εκείνο το οποίο υπήρχε. Την ίδια ώρα το έβαλε και ο Ιούδας. Δεν σεβάστηκε. Και όταν ρώτησαν οι μαθητές, Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει, λέγει, ο εμβάψας μετεμού εν το τριβλίο, λέει. Αυτός που έβαλε, την ώρα που έβαλα εγώ το χέρι μου, το έβαλε και αυτός. Αλλά δεν τους άφησε να το καταλάβουν, διότι ο Πέτρος δεν αστείευε. Ο Πέτρος είχε μαχαίρι και το τραβούσε το μαχαίρι όταν άκουε τίποτα για το διδάσκαλο του. Το να θυμηθούμε μέσα στον κήπο της Γεστημάνη, μόλις ήταν και βουτήξανε πάνω στον Χριστό, ο Πέτρος βγάζει το μαχαίρι, βουτάει έναν από την άκρη εκεί που ήταν. Είναι δηλαδή τόσο... Τόσο ένα αυθόρμητο. Τον έβαλε χάμο, τον πάτησε μέσα στο λαιμό που λέμε και του κόψε τα αυτή. Λοιπόν, το βλέπει ο Χριστός. Πέτρε του λέει, τι έκανες. Τι είναι αυτό που έκανες, του λέει. Πρώτα, δώσ' με το αυτή που το έκοψες και πες τον αρτί εδώ. Επήγε κοντά στον Χριστό και του το έβαλε στη θέση του ο Χριστός. Και ρίζει τον Πέτρο και του λέει, μην το ξανακάνεις αυτό, διότι όποιος δώσει μαχαίρι, θα πάρει μαχαίρι. Όποιος δώσει μαχαίρι, θα πάρει μαχαίρι. Μάχαιρα αν έφυγε, μάχαιρα θα λάβεις. Γι' αυτό να προσέξουμε πολύ ότι πολλοί που σκοτώνονται στους δρόμους και πεθαίνουν και φεύγουν, είναι αυτοί που κάνουν εχτρώσεις. Είναι αυτοί που σκοτώνουν παιδιά αθώα. Και τα βλέπει ο Θεός από ψηλά και λέγει, δεν με φοβάται καθόλου πλέον. Χύνουν το ποταμούς αιμάτων. Να σκεφτείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τον χρόνο σκοτώνει 1.000.000 παιδιά. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Και ο κόσμος όλος σκοτώνει τα παιδιά και βγάζουν νόμοι να σκοτώνουν τα παιδιά. Αυτός ο μαύρος που διευθύνει την χώρα του Αντιχρίστου έβγαλε ελευθερία να σκοτώνουν τα παιδιά και να τους πληρώνει κιόλας. Μήπως εμείς δεν το κάναμε αυτό. Αυτό με το διαζύγιο τι είναι. Έπειτα διαχωρισμός λέγει και ατεκνία και εχτρώσεις δεν το είπε. Και υπάρχει νόμος. Επήγαινε ο Μακαρίτης ο Αυγουστίνος, η ευχή του είναι μαζί μας. Και μπήκε μέσα και λέει, μην υπογράψεις, του λέγει, Κύριε Σερτσετάκη. Να τον πάρει ευχή, τώρα ήρθε το όνομα του. Μην υπογράψεις ένα τέτοιο πράγμα, του λέει, και είναι καταστροφή της Ελλάδας, του λέει. Να υπογράψει να κάνουν εκτρώσεις. Εντάξει, σεβασμιότατε, δεν θα το κάνω. Και φέγει και υπογράφει. Καταλάβετε. Έπειτα ο σεισμός που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ο φοβερός σεισμός που έγινε στη Θεσσαλονίκη και ήταν, αν δεν ήταν ο Άγιος Δημήτριος να φυλάξει την πόλη. Γιατί έγινε αυτός ο σεισμός? Διότι έκλεισαν κάποιοι υπόνομοι. Και πήγαν αυτοί να καθαρίσουν. Γιατί έκλεισε ο υπόνομος.
Και τι βρήκαν παρακαλώ. Παιδιά σκοτωμένα μέσα στον υπόνομο. Παιδιά σκοτωμένα, εχτρώσεις. Και μετά τρεις μέρες έγινε ο σεισμός. Μετά τρεις μέρες έγινε ο σεισμός, ο μεγάλος που λένε αυτοί που ασχολούνται με τάχατες, είπαν ότι εάν δεν ήταν ο Άγιος Δημήτριος, δεν θα υπήρχε πέτρα πάνω σ' πέτρα. Θα γίνονταν ισοπαίδωσης όλες τις Θεσσαλονίκες. Οι πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου μας εφύλαξαν πάλι και δεν εκλάψαμε μια τέτοια καταστροφή. Και πόσους αιώνες εμποδιάζει τόσο πολύ. Γίνονται όλα αυτά, αλλά ο Θεός τα βλέπει από ψηλά. Ο Θεός τα βλέπει από ψηλά. Και λέγει, τον λαμβάνομαι ως ότι δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Την μακροθυμία του Θεού, την βλέπεις αδυναμία του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημα το σημερινό που επήραμε, παιδάκια μου. Και να έχετε υπόψη, πάλι θα το ξαναπώ, σήμερα ξέχασα από τον Ιερό Άμβονα να μιλήσω και να τους πω, την Κυριακή ημέρα της Αναστάσεως δεν θα φύγετε μόλις ακούσετε τον Χριστό Ανέστη και να αφήσετε τον ιερέα μόνο του και τον νεοκόρον και τον ψάρτη. Μη φύγετε όταν μπει η Εκκλησία μας αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτουσαν από προσώπου αυτού, οι μισούντες αυτό. Μη σηκωθείτε να φύγετε διότι κατατάσσεστε πρώτον με τον τον Ιούδα, δεύτερον με τους εχθρούς του Κυρίου και με εκείνους που μισούν τον Κύριο. Πού πάεις ρε παιδάκι, να πάεις να κάνεις τι. Να πάω λέγει να πάω μαγειρίτσα. Πάει μαγειριός. Να σε πάρεις τον παράδεισο η μαγειρίτσα. Να σε πάρεις την κόλαση η μαγειρίτσα. Να σε πάρεις τον παράδεισο. Εγκαταλείψεις ένα Θεό ολόκληρο για να μια του μαγειρίτσα. Που εσταυρώθηκε, που πέρασε εκείνα τα βάσανα όλα. Θυμηθούμε την Κυριακή το Παΐο, δεν εφώναζα. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Την Πέμπτη εφώναζα, άρον, άρον, σταύρωσον αυτό. Αυτός είναι ο αχάριστος άνθρωπος. Σήμερα σου λέγει σε αγαπώ και αύριο σου λέει σε μισώ, θα σε εκδικηθώ. Φοροκάρτες και οτιδήποτε κάρτα, οτιδήποτε κάρτα, εγώ κηρύττω πάντοτε και λέγω. Δεν θα πάρετε κάρτα ούτε μία. Βάζουν μέσα μικροτσίπτα, οποία δεν φαίνονται με το μάτι. Είναι εκατομμύρια φορές, λέγει, μικρότερο από τη ρίζα της τρίχας. Και είναι πάντοτε εν ενεργεία αυτό το μικρό τσίπ. Άρα σε έχει κρατήσει με τον δορυφόρο και όπου πάει σε βλέπει. Θα προσθέσω κάτι το οποίο είναι λησμόνησα και τώρα το θυμήθηκα με συζήτηση που έγινε εδώ. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία είπαμε υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς και δεν μπορούν να νηστέψουν. Τι θα γίνει με αυτούς. Με αυτούς θα νηστέψουν έστω και μία ημέρα. Αν νηστέψει μία ημέρα θα κοινωνήσει. Διότι δεν μπορεί περισσότερο. Υπάρχουν αυτές οι πολλές. Δεν μου λέτε ιερείς που διαβάζουν ευχή. Δηλαδή για εξομολόγηση. Ποιος έχει την ευθύνη τώρα. Ο πνευματικός ή οι άνθρωποι που δεν ενημερώνουν τον κόσμο. Και τώρα που κουβέργιζε με κάθε παιδάκια. Είναι βλαστάρια αυτά, λέει δεν έχουν τίποτε. Μου λέει τις διαβάζει μια ευχή. Δεν έχουν τίποτε. Λοιπόν, έφυγε να καλιά σου λέω. Πού το ξέρεις τι κάνει το παιδί σου αύριο. Αλλά η ευχή, τι να το κάνει την ευχή του. Αλλά ποιος έχει την ευθύνη, ρωτάω εγώ. Εκείνος που έχει την ευθύνη είναι εκείνος που λέει για αφαιόν και σε αμαρτίες. Πώς διαβάζει πνευματικός, ευχή χωρίς να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Αυτό εγώ διαρτώνει. Χωρίς να εξομολογηθεί, το συγχωρεί. Θα πάρτε εσείς σε αμαρτίες. Και σε έχω πάρει το άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Τι χρειάζεται. Η εξομολόγηση είναι μεγάλο φορτίο, πολύ μεγάλο φορτίο, αβάσταχτο φορτίο.
λόγια. Μέσα σε όλη την ευθύνη αυτή, το μεγαλύτερο βάρος που αισθάνθηκα ήταν η εξομολόγηση. Βάρος αβάσταχτον, ο Θεός να με συγχωρήσει. Πέστε μια προσευχούλα για μένα ενώπιον του Θεού, διότι θυμόμαι, εκκοινώνησα μια ημέρα μια μητέρα που κρατούσε το μωρό στην αγκάλι της. Όταν την εκκοινώνησα, δεν έδωσε το μωρό να κοινωνήσει. Μάλλον εκκοινώνησε το μωρό και η μητέρα θα εκκοινώνησε. Οπότε όταν έφυγε, γυρίζει το μωρό και λέει, «Εσύ μαμά», «Εσύ μαμά» της λέει. Μία άλλη περίπτωση, ήρθε και κοινώνησε και ο του θαύματος έκανε μία κίνηση να καταπκεί τη Θεία Κοινωνία. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε το στόμα της και έφυγε η Θεία Κοινωνία από το στόμα της και έπεσε μέσα στο Άγιο Ποτήριο που κρατούσε. Φοβερό πράγμα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου. Της έδωκα τη Θεία Κοινωνία και πήγε να το καταπκεί και έκανε αυτό που έκανε, έφυγε η Θεία Κοινωνία και ήρθε και έπεσε μέσα στο Άγιο Ποτήριο που κρατούσα στο χέρι μου. Λοιπόν, παιδάκια μου, την Παρασκευή με το καλό να βρεθούμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, είναι η Τετάρτη χαιρετισμή. Την άλλη είναι όλοι οι χαιρετισμοί, την άλλη είναι του Λαζάρου και την άλλη είναι του Μεγάλη Κοντομάτου. Αναστή το Θεός και διασπαρτιστή το σαν η εχθρή αυτού και φυγέτος αν από προσώπου αυτού οι πισούντες αυτών. Πάσχα ιερώνει
Yeah.